Θέλω στο 90 να παίρνω το διπλό. Να παίζω στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μη! Ρόμπι με θέλω και στο ελληνικό τι θέλω. Και στη Super League, αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με Bet Builder διαθέσιμο και στο live και προσφορά χωρίς κατάθεση, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Ο Φαμπρίτσιο λοιπόν Ρωμάνο αποκαλύπτει ότι αύριο έρχεται στην Ελλάδα ο Φραν Ναβάρο για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, το διαβάζω. Ο Φραν Ναβάρο λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος βεβαίως και υπήρχε στα σκάν του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, αλλά αυτό έχει γίνει μόνο το τελευταίο 24ωρο πιο γνωστό. Το είχε γράψει και σήμερα ο κόκκινος πρωταθλητής για να παίκτη από την Πόρτο. Ο Φραν Ναβάρο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έρχεται ως δανεικός στον Ολυμπιακό επιθετικός, center for. Τα τελευταία χρόνια στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα της Ζιλ Βισέντε, ήταν στην πρώτη πεντάδα των scorer της Πορτογαλικής La Liga. Ο Ολυμπιακός πήγε να χτυπήσει τον Αντρέ Σίλβα, αλλά ο παίκτης, είπαμε, το σκέφτεται να αφήσει τη Real Sociedad για το Champions League, ακόμα και αν έχει 4 συμμετοχές και ένα γκολ, για να φύγει και να έρθει δανεικός, μην ξέρω αν μπορεί να πετύχει, ακόμα και αν όλα είναι μαζί του, Πορτογάλος προπονητής, Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής, όλα ωραία σε μια μεγάλη ομάδα το ένα το άλλο. Προφανώς λοιπόν ο παίκτης είτε ρισκάρει να παραμείνει, είτε περιμένει κάτι άλλο από κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Οπότε λοιπόν ο Ολυμπιακός έπρεπε να ενεργοποιήσει μια λύση η οποία για την Πόρτο κόστησε 7 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι. Από τη Ζιλ Βισέντε λοιπόν, Φραν Ναβάρο, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο γράφει ότι αύριο έρχεται στην Ελλάδα. Λογικά θα περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, να μας καλέσει αεροδρόμιο κτλ. Καλή είδηση. Λοιπόν, γιατί παίρνει ο Ολυμπιακός όμως επιθετικό? Γιατί ενώ προτεραιότητα κανονικά είναι ο στόπερ. Και όχι μόνο ένα στόπερ, αλλά δύο στόπερ. Γιατί θέλει να πάρει, γιατί παίρνει όμως επιθετικό? Για ποιο λόγο, Διότι ο Ελ Καμπί έφυγε για το Μαρόκο, προσπάθησε ο Ολυμπιακός να κάνει κάποιες κινήσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, κάτι το οποίο είχε συμβεί και με τους Ιρανούς της ΑΕΚ και δεν έγινε αποδεκτό από την εθνική ομάδα του Ιράν. Το Μαρόκο λοιπόν και ο Ρεγκραγκή, ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκο, αρνήθηκε να δώσει άδεια στον Ελ Καμπί να παίξει με τη Λαμία, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει επιθετικό με τη Λαμία, έχει μείνει μόνο με τον Γιόβετιτς. Οπότε λοιπόν το Γοργόν λέει και χάρη έχει και ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα τον Φρανκ Ναβάρο. Πες εγώ, πόσα μάτσε έκανε αυτός? Ορίστε. Είναι ενεργός δηλαδή, γιατί... Είναι ο τέταρτος επιθετικός στη Σπόρτο. Λίγο παίζει, έχει βάλει ένα γκολ μόνο στο κύπελο φέτος. Έχει βάλει ένα γκολ στο κύπελο. Αλλά είναι υγιής. Έδωσε 7 εκατομμύρια ευρώ η Πόρτο το καλοκαίρι για να τον πάρει από τη Ζιλ Βισέντε. Είναι ισπανικών καταβολών. Εγώ δεν θα πω... Είναι προϊόν της Βαλένθια. Ναι, εγώ δεν θα πω... Ναι, μεσάγια. Δεν θα πω αν θα πετύχει ή όχι. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Είσαι χαρούμενος. Έλα. Πετύχει, δεν πετύχει. Είσαι ευχαριστημένος από την κίνηση? Αυτό δείχνει γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτό ρωτάω. Μπορεί να πετάξει 20 γκολ, μπορεί να μην παίξει. Δεν το ξέρουμε. Αλλά... Μπορεί να έρθει το παλικάρι. Ναι, δεν ξέρεις, αλλά η εικόνα σου αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις. Σαν ρεπόρτερ και σαν φίλαθρος του Ολυμπιακού, είσαι ευχαριστημένος? Κοίταξε να δεις. Εγώ, σαν παίκτης, τον έχω δει στα βιντεάκια της Ζιλ Βισέντε. Ούτε καν τον είχα στο κεφάλι μου. Έτσι. Δεν τον ξέρω και δεν μπορώ να τον κρίνω. Θα τον δω μέσα στο γήπεδο και θα βγάλω συμπέρασμα. Δεν τον ξέρω από βίντεο. Δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Θέλω στο 90 να παίρνω το διπλό. Να παίζω στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μη! Ρόμπι με θέλω και στο ελληνικό τι θέλω. Και στη Super League, αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με Bet Builder διαθέσιμο και στο live και προσφορά χωρίς κατάθεση, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.